Ο Γιάννη Κατσαλάτα όμω, ο αγαπητό μα Γιάννη Κατσαλάτα, ο οικονομικό σύμβουλο και πρώην εκπρόσωπο εφοριακών τική και κυκλάδων και βεβαίω ένα άνθρωπο ο οποίο ήδη από την αρχή τη εκπομπή φέτο μα έχει βοηθήσει και θα συνεχίσει να το κάνει. Είσαι εδώ, Γιάννη, καλή σου μέρα, να πιάσουμε ένα τρίπτυχο θεμάτων τα οποία αφορούν πάρα, πάρα πολύ κόσμο. Και επειδή μιλούσαμε για θέρμανση προηγουμένω με τον κύριο Βακαλόπουλο, έλα να ξεκινήσουμε να μα βοηθήσει. Τι περιμένουμε από το νέο επίδομα θέρμανση, το ενισχυμένο και διευρυμένο. Έχουμε και τι κάρτε που μα έχει βοηθήσει να φτιάξουμε. Παρακαλώ. Καλημέρα, Μαέρα μου, καλημέρα στου τηλεθεατέ. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Καλή εβδομάδα και έτσι ακριβώ είναι, αλλά. Κατά κάθε, δεν ξέρω κανένα περίεργο τρόπο, ίσω, επειδή και ω φύση αισιόδοξο άνθρωπο, Πιστεύω ότι να μην είναι τόσο βαρύ ο χειμώνα όσο προαναγγέλλεται. Και αυτό το στηρίζω στο γεγονό ότι η τιμή εκκίνηση του πετρελαίου θέρμανση κατά πάσα πιθανότητα θα είναι κάτι λιγότερο από ό,τι μα είχε αφήσει πέρυσι την Άνοιξη. Mm -hmm. Άρα λοιπόν ξεκινάμε από καλύτερη βάση από αυτό το οποίο είχαμε αφήσει. Και δεύτερον, βλέπουμε ότι υπάρχει μια μεγάλη κινητικότητα σε επίπεδο Ευρώπη για τρόπο αντιμετώπιση τη κρίση. Κάτι που πέρυσι δεν είχε διαφανεί γιατί δεν είχαν δει το μέγεθο. Άρα λοιπόν να σα αισιοδοξούμε λίγο και πιστεύω ότι τα πράγματα να είναι λίγο καλύτερα από ότι τουλάχιστον τα μαύρα τα ματάτα τα οποία έρχονται. Η είναι ότι όντω ετοιμάζονται και να ετοιμάσουμε τι καρτούλε μα για να τι δούμε κι εμεί. Όντω ετοιμάζονται οι κινήσει από την Ευρώπη, στι οποίε προσδοκούσε και η ελληνική κυβέρνηση, όχι μόνο η ελληνική κυβέρνηση, λοιπόν. όλα τα κράτη-μέλη, για να δοθεί ακόμα περισσότερη βοήθεια. Δεν βγαίνει μόνο σου. Πώ να το κάνουμε. Και Πάμε να βγαίνει. δούμε τώρα μόνοι μα τι και είναι κάνουμε. Είναι και λίγο δύσκολο να λέμε σε έναν καταναλωτή άλλαξε τον τρόπο θέρμανση με 3-4 ευρώ, όταν δεν ξέρουμε μετά από ένα μήνα αυτέ οι πηγέ θερμότητα, το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, πού θα κοιμανθούν και πού θα κάνουν και τι είναι το αύριο για την κάθε πηγή. Έτσι είναι exactly. πολύ δύσκολο. Λοιπόν, ξεκινάμε να βλέπουμε τι κάρτε λοιπόν. μα και να τι σχολιάζουμε μαζί. Εδώ λοιπόν. Νέο επίδομα πετρελαίου θέρμανση. Και λέμε νέο επίδομα πετρελαίου θέρμανση γιατί αλλάζει κατά κάποιο τρόπο σε ορισμένα πράγματα. Πρώτα απ' όλα, ε, σύνολο 300 εκατομμύρια από 174. Σχεδόν λοιπόν διπλασιάζεται ο προπολογισμό τον οποίο έχει το κράτο βάλει για να ενισχύσει του πολίτε διευρυμένο ωφελούμενοι 1,3 εκατομμύρια από 830.000 νοικοκυριά που ήταν πέρυσι. Βλέπουμε λοιπόν ότι ανοίγει πιο πολύ βεντάλια, που αυτό σημαίνει για να μπορούν να μπουν περισσότεροι μέσα σε αυτό το επίδομα, άρα υπάρχει ελάφρυνση των κριτηρίων. Από 15 Οκτώβρη θα έχουμε όπω κάθε χρόνο τη μειωμένη τιμή του πετρελαίου. Για να μην το μπερδεύουμε και να βάλουμε τα πράγματα σε μία τάξη. Είναι 20 λεπτά στον ειδικό φόρο κατανάλωση. Αυτό γίνεται κάθε χρόνο τον Οκτώβρη. Και επιπροσθέτως φέτο θα υπάρχει και μία επιδότηση 25 λεπτών στην Αντλία. Απευθεία από το διεκτήριο δηλαδή. Όταν ο καταναλωτή παίρνει πετρέλαιο, θα είναι μειωμένο κατά 25 λεπτά. Άρα, λοιπόν, υπάρχει διπλή επιδότηση. Η τιμή έναρξη από του ειδικού τοποθετείται στο 1,35 με 1,40 περίπου το λίτρο. Να θυμίσω ότι φεύγοντα η χρονιά πέρυσι, μα είχε αφήσει περίπου στο 1,60. Γι' αυτό λέμε ότι είναι πιο μειωμένο από ό,τι όταν είχαμε αφήσει πλέον τη διαδικασία την περσινή. Και υπάρχει φυσικά η βάση του επιδόματος, αυτό εδώ ακριβώς, είναι 350 ευρώ από 300 και που ήταν πέρυσι. Να θυμίσω ότι το πετρέλαιο θέρμανσης πλέον, ο τρόπος με τον οποίο θερμενόμαστε, ο υπολογισμός του είναι ένας μαθηματικός τύπος. Ως βάση λοιπόν ήταν 300 και πήγαμε σε 350, επί ορισμένους συντελεστές που έχουν να κάνουν με το ψύχος που έχει ο κάθε τόπος και όπου βρίσκεται και γεωγραφικά. Ένα μαθηματικό τύπο λοιπόν θα μα δώσει κάτι, ένα αποτέλεσμα. Αυτό το αποτέλεσμα θα είναι υψηλότερο γιατί η βάση είναι υψηλότερη. Επίση πολύ σημαντικό, διπλάσια η επιδότηση για αλλαγή τρόπου θέρμανση. Δηλαδή, αν κάποιο στραφεί στο πετρέλαιο είτε για πρώτη φορά ή αλλάξει τον τρόπο από φυσικό αέριο και ρεύμα που είχε πέρυσι, επιστρέψει στο πετρέλαιο. Εδώ είναι η διπλάσια επιδότηση και η βάση υπολογισμού εδώ ξεκινάει στα 700 ευρώ, που είναι ακριβώ το διπλάσιο που είπαμε και προηγουμένω. Mm -hmm. Υπάρχουν όμω κάποια κριτήρια όπω κάθε χρόνο για να μπορέσει κάποιο να πάρει την επιδότηση του πετρελαίου, η οποία είναι ο τρίτο πυλώνα, επαναλαμβάνω. Τα 20 λεπτά στον προπολογισμό όσον αφορά το κόστο κατανάλωση των ειδικών φόρων, τα 25 λεπτά συναντία και τρίτον, όσοι δικαιούνται αυτό το επίδομα. Και ποιοι είναι αυτοί που το δικαιούνται. Όσοι έχουν εισόδημα έω 16.000 ευρώ, μιλάμε για τον άγαμο, να θυμίζω πέρυσι ήταν 14.000 ευρώ. Όσοι έχουν οικογένεια από τις 20.000 που ήταν πέρυσι έχουμε πάει στις 24.000 και οι μονογονοϊκές οικογένειες έως 27.000. Οι μονογονοϊκές και οι οικογένειε προσαυξάνεται αυτό το ποσό που είπαμε προηγουμένω κατά 3.000 ευρώ όταν έχουμε κάποιο καινούριο μέλο στην οικογένεια, κάποιο παιδί. Ε, οπότε πλέον καταλαβαίνουμε ανάλογα με το πληθυσμό τη οικογένεια αυξάνεται κατά 3.000. Οπότε αυτά τα όρια ανεβαίνουν πολύ ψηλά. Γι' αυτό και είναι πολύ μεγαλύτερη η βεντάλια που λέγαμε προηγουμένω ότι άνοιξε. Περιουσιακά κριτήρια. Θα τα δούμε τώρα και αυτά για να μπορέσουμε να Εδώ είναι. Α, και, α, ίσως... α, και τα περιουσιακά, καλύτερα είναι... να μας το συζητήσεις Γιατί εκεί έχει ένα πολύ απλό προβληματισμό. Τι έχει Εδώ... γίνει ακριβώ. Δεν έχουμε δει πουθενά τι γίνεται με τα περιουσιακά κριτήρια. Τα οποία πέρυσι ίσχυαν και ήταν 180.000 για τον άγαμο, 300.000 για την οικογένεια, η αξία τη ακίνητη περιουσία του. Εάν φέτο δεν υπάρχει διεύρυνση αυτών των κριτηρίων πολλέ οικογένειε ανεξάρτητες του δημοτικού κριτηρίου θα βρεθούν εκτό. Και θα βρεθούν εκτό γιατί η αξία τη περιουσία του αυξήθηκε λογιστικά λόγω του ότι αυξήθηκαν αντικειμενικέ αξίε. Δεν έχουμε δει καμία πληροφορία, δεν έχουμε δει καμία εξειδίκευση όσον αφορά τα περιουσιακά κριτήρια. Δεν θα ισχύουν φέτο. Ευχή έργων. Εάν ισχύουν όμω, θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι διευρυμένα από ό,τι με πέρυσι. Ά, μάλιστα. Λοιπόν, το κρατάμε, γιατί πάντα οι παρατηρήσει σου είναι στην πράξη και από μέσα, γνωρίζοντα και το φορολογικό background. <laughs> Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με την επιδότηση ρεύματο. Να πάρουμε μια εικόνα. Όσο βεβαίω περιμένουμε, αύριο μεθαύριο θα γίνει η επίσημη ανακοίνωση. Τι μέλη γενέστε και τι αλλαγέ θα έρθουν από τον Οκτώβριο. Βεβαίω. Εδώ λοιπόν θα υπάρχει αυτό που το μοντέλο που ξέραμε ω και το Σεπτέμβριο αλλάζει. Έω τώρα την περιμέναμε 20 του μηνό να δούμε το τι ανακοινώνουν οι εταιρείε παροχή ρεύματο, να επιλέξουμε πάροχο και να περιμένουμε και την επιδότηση του κράτου. Οριζόντια. Αυτό πλέον αλλάζει. Θα υπάρχει μια επιδότηση, από ό,τι λέει και η κυρία Σδούκο που την άκουσα προχθέ, θα υπάρχει μια επιδότηση οριζόντια για όλου, αλλά με αυξομοιώσει. Μεγαλύτερη επιδότηση για όσου εξοικονομούν ενέργεια, μείωση τη επιδότηση για αυτού οι οποίοι έχουν μεγαλύτερη κατανάλωση σε σχέση με πέρυσι. Όταν όμω βάζουμε ω κριτήριο το πέρσι και το φέτο, για να μπορέσουμε να έχουμε αποτέλεσμα, θα πρέπει να έχουμε διαμεγέθη. Και είναι εύλογο το ερώτημα, τι γίνεται στι επιχειρήσει, στα νοικοκυριά, στα οποία μειώθηκε ο πληθυσμό ή μειώθηκαν οι εργαζόμενοι, γιατί κάποιο μέλο τη οικογένεια έκανε τη δικιά του οικογένεια και έφυγε. Κάποιο παιδί, παραδείγματο χάρη. Και μιλάμε πάντα για τα ευχάριστα. Ή παραδείγματο χάρη, μια οικογένεια έχει ένα καινούριο μέλο. Γέννησε ένα άτομο. Ή φιλοξενεί του γονεί πλέον που έρχονται και μένουν πλέον στο σπίτι. Σε αυτέ τι περιπτώσει που δεν υπάρχει μέτρο σύγκριση με τον ίδιο πληθυσμιακό αριθμό τη οικία ή τη εργασία αντίστοιχα, δεν έχουμε μετροσύγκριση, άρα τι θα κάνουμε, ποια κριτήρια θα υπάρχουν. Αυτό είναι πάρα και... πολύ δύσκολο. Αυτό που λε: η εφαρμογή και το πώ ακριβώ θα είναι δίκαιο το να μετρηθεί το πέρσι με το τώρα Βεβαίως. η μείωση, η αύξηση τη ενέργεια. αλλά αυτό κρατάμε καταρχά. Ένα 15% μείωση στην ενέργεια είναι ο στόχο και θα υπάρχει Βεβαίως. το κίνητρο τη παραπάνω επιδότηση εάν μειώσει την κατανάλωσή σου. Το αντικίνητρο να μην την αυξήσει, γιατί αν την αυξήσει θα πάρει μικρότερη επιδότηση. Και έτσι. υπάρχουν, μάρα μου και ορισμένα πράγματα. Δεν είχα αυτοί... με το Βάνα. Το όλο και τον άλλο. Αστείο, αστείο, αστείο. Έγινε να το Σε παρακαλώ. Ε, <laughs> μάιρα μου, λοιπόν, υπάρχουν και άλλοι παράμετροι. Μπορεί σε μία πολυκατοικία, η οποία πέρυσι να είχε το πετρέλαιο δέρμα, ω μέσο θέρμανση, φέτο οι ένικοι να μην μπορούν να το κάνουν. Και θα αναγκαστούν να χρησιμοποιήσουν air conditioning, Υποχρεωτικά θα αυξήσω την κατανάλωση. Γιατί πλέον το σπίτι μου δεν ζεσταίνεται από το πετρέλαιο. Επίση υπάρχουν πολλά νοικοκυριά. Τα οποία πέρυσι, συνεπέστατα σε αυτά τα οποία όριζε η πολιτεία, κάνανε μείωση τη ηλεκτρική ενέργεια. Και έχουν φτάσει στα ωριά του. Και οι άνθρωποι αυτοί που ήταν συνεπεί πέρυσι, δεν μπορούν φέτο να κάνουν μεγαλύτερη εξοικονόμηση. Με αυτού τι γίνεται. Α, σε αυτό έχει πάρα, πάρα πολύ δίκιο. Άνθρωποι λοιπόν, οι οποίοι από πέρυσι ξεκίνησαν αυτή την ιστορία και δεν έχουν άλλο περιθώριο. Δεν γίνει, βεβαίω για τη λειτουργικότητα και του νοικοκυριού. Βεβαίως. Και βεβαίω και στι επιχειρήσει, τεράστιο ζήτημα. Μείωση ενέργεια σημαίνει μείωση παραγωγή, σημαίνει πάρα πολλά πράγματα τα οποία πρέπει το κράτο να τα καλύψει Και Πάμε... είδαμε ναι. και από το κράτο ότι υπάρχουν συγκεκριμένε ώρε τη ημέρα, το μεσημέρι και το απόγευμα. Mm -hmm. Οι λένε από τι 1 το μεσημέρι έω τι 3 και το απόγευμα από τι 8 έω τι 10, που υποχρεωτικά θα υπάρχει μείωση κατανάλωση. Είναι, είναι οι ώρε δεχμή όμω. Δεν σε ποιους, γιατί ο κοινωνικό εκπρόσωπο την προηγούμενη εβδομάδα είπε ότι προ το παρόν δεν πάμε σε υποχρεωτικότητα για ιδιώτε. Μένει να το δούμε βεβαίω. Όχι μόνο είναι ανοιχτό δημόσιο... μπροστά Τι μας. εξοικονόμηση ενέργεια θα κάνει το απόγευμα, αφού οι περισσότερε υπηρεσίε είναι κλειστέ. Για πε τα, αυτά να τα λέμε <laughs> λοιπόν. Μεγάλο <ένα> <laughs> θέμα. Πάμε να δούμε τι γίνεται και με την επιταγή ακρίβεια. 250 ευρώ θα τα πάρουν 2,3 εκατομμύρια συμπολίτε μα. Ποιοι είναι Φωστά. αυτοί. Πρώτα απ' όλα είναι 1 εκατομμύριο χάμηλο συνταξιούχοι με σύνταξη Έω 800 ευρώ. Εδώ θέλει προσοχή, γιατί θα το συνδυάσουμε το από κάτω. Είναι λάθο να λέμε ότι ο χαμηλοσυνταξιούχο των 800 ευρώ θα πάρει την επιδότηση. Γιατί? γιατί μιλάμε για φορολογητέο εισόδημα. Το φορολογητέο εισόδημα θα πρέπει να είναι 9600 το ατομικό. Okay. Δεν σημαίνει 800 η σύνταξη επί 12,9600, γιατί μπορεί αυτό ο συγκεκριμένο συνταξιούχο να έχει και από κάποια άλλη πηγή εισόδημα. Το σύνολο του εισοδήματο, το ετήσιο, πρέπει να είναι 9.600. Mm -hmm. Και είναι λάθο να το διαιρούμε δια 12, γιατί μπορεί να είναι για κάποιον που έχει μόνο σύνταξη να ισχύει τα 800. Για κάποιον όμω που έχει και κάποια άλλη πηγή εισοδήματο, αυτό πλέον ξεπερνιέται. Φορολογητέο οικογενειακό, 16.800. Εδώ υπάρχει μια αδικία σε σχέση με πέρυσι, γιατί πέρυσι ήταν το διπλάσιο. Δηλαδή, ε, το 9.600 με σχέση με πέρυσι θα, ήτανε, θα έπρεπε να ήταν κανονικά 19.200. Το διπλάσιο δυστυχώ δεν είναι. Βλέπουμε, δηλαδή Άρα... κάπου δίνουν, κάπου τραβάνε. Πάντω, ναι, μην έχουμε του ποιου κύκλου. Όλοι οι χαμονοσυνταξιούχοι 800 ευρώ συντάξει θα αντιπάνουν την επιταγή Δυστυχώς... έω 800 ευρώ. Πάμε να δούμε, γιατί έχει και κριτήριο ακίνητη περιουσία, έτσι. Έχει και αυτή η 300.000 ευρώ θα πρέπει να είναι η ακίνητη περιουσία. Άρα λοιπόν αυτά τα κριτήρια θα πρέπει να τα πληρούμε για να πάμε στη διαδικασία να πάρουμε τα 250 ευρώ που ορίζει η πολιτεία. Mm. Δεύτερο κομμάτι, δεύτερη μεγάλη ομάδα ανθρώπων που θα πάρουν αυτή την επιδότηση είναι η μακροχρόνια ανεργοί. Υπολογίζεται περίπου σε 100.000 άτομα. Mm -hmm. Αυτή η κατηγορία, να θυμίσω ότι πέρυσι δεν ήταν μέσα στην επιταγή ακρίβεια. Εισέρχονται τώρα και είναι προσθετική κατεύθυνση. Σίγουρα. 12 έω 24 μήνε θα πρέπει να είναι η επιδότηση τη μακροχρόνια ανεργία. Κάποιο δηλαδή ο οποίο είναι άνεργο, του πρώτου 12 μήνε παίρνει τακτική ανεργία. Μετά του 12 μήνε θεωρείται μακροχρόνια. Ο μακροχρόνια άνεργο από του 12 έω 24 μήνε θα δικαιούται αυτή την επιταγή. Φορολογητέο ατομικό εισόδημα έω 9.600. Οικογενειακό εισόδημα έως 16.800, και θα πρέπει αυτό ο άνεργο να μην είναι δικαιούχο του ελάχιστου εγκυμένου εισοδήματο. Ωραία, εδώ τώρα κάποιο θα πει πώ είναι αυτή, δηλαδή κάπως πόσο λογικό είναι αυτό. Του περιορίζει πάρα, πάρα πολύ τους με περιορίζει, αυτόν τον τρόπο. Με αυτού του περιορισμού, τα στοιχεία τη ΔΠΑ πρώην ΟΑΕ δηλαδή, Μιλάνε για 100.000 μακροχρόνια ανέργου. Φανταστείτε λοιπόν πόσο πρόβλημα υπάρχει όταν με όλα αυτά τα κριτήρια έχουμε 100.000 συμπολίτε μα που πάσχουν πάρα πολύ οικονομικά και έχουν τη διαδικασία και τα φερέγγια να βγουν σε αυτή τη διαδικασία. Άρα λοιπόν είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα και ευτυχώ που και οι μακροχρόνια άνεργοι μπαίνουν μέσα και πολύ μεγάλη προσοχή. Είτε για του χαμηλοσυνταξιούχου που λέγαμε πριν, είτε για του ανέργου, μιλάμε για φορολογητέο εισόδημα. Που σημαίνει ότι εάν υπάρχει τεκμαρτό εισόδημα mm -hmm. από ένα σπίτι, από ένα αυτοκίνητο κτλ. Και, και υπερβαίνει το πραγματικό, μένουν εκτό mm -hmm. όλοι αυτοί που είπαν προηγουμένω γιατί έχουν τεκμαρτό εισόδημα. Λοιπόν, να δούμε και τι δύο ακόμη κατηγορίε, οι οποίε εντάσσονται και θα πάρουν αυτή την επιταγή τη ακρίβεια, όπω λέμε, 250 ευρώ. 35.000 ανασφάλιστοι υπερήλικε που παίρνουν το επίδομα του ΟΠΕΚΑ. Εδώ δεν υπάρχουν κριτήρια και είναι εύλογο γιατί για να είσαι ανασφάλιστο υπερήλικα και να παίρνει το επίδομα του ΟΠΕΚΑ, άρα έχει ορισμένα κριτήρια. Εφόσον έχει λοιπόν τα κριτήρια αυτά, μπορεί να πάρει το επίδομα των 250 ευρώ και 270.000 άτομα με ειδικέ ανάγκε. Mm. Προσοχή όμω, όχι όλοι οι οποίοι είναι αμαία. Αυτοί οι οποίοι είναι αμαία και παίρνουν το επίδομα του ΟΠΕΚΑ. Όχι αυτοί που παίρνουν ένα πυρικό επίδομα. Τελικά 270 ή 170 που γράψαμε εμεί, για να μην του αφήσουμε εκτό. Εδώ λοιπόν είναι 172.000. 172.000. Ωραία. Λοιπόν, Γιάννη Χατσαλάτα, περί τόνου από τη βοήθειά σου είναι πολύτιμη. Σε ξεζουμίσαμε και σήμερα. Θα τα πούμε όμω πάλι μέσα στην εβδομάδα, εκτάκτω αυτήν την εβδομάδα, για να ξαναδούμε το θέμα το στεγαστικό. Έχει πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση από τον κόσμο και ενδιαφέρον. Ποιοι είναι μέσα, ποιοι είναι εκτό, ποιοι θεωρούνται νέοι, ποιοι δεν θεωρούνται. Τι ποιο θα είναι όλο το πλέγμα, όπω ακούγαμε να εξειδικεύεται με επιπλέον πληροφορίε για, για, τα χαμηλότοκα δάνεια, τα στεγαστικά προ νέου και όχι μόνο. Είναι ένα ολόκληρο πλαίσιο. Σε ευχαριστώ από καρδιά για Εγώ σήμερα. ευχαριστώ πολύ και φιλοξενείω σε καλά.